Αποφασίσαμε λοιπόν το επόμενο έργο μετά το, τα παιχνίδια του έρωτα να απευθύνεται σε παιδιά. Από μεγάλους για παιδιά. Και έτσι αποφασίσαμε να ανεβάσουμε την σπασμένη κούκλα. Τεχνικό Θέατρο Κεφαλονιάς παρουσιάζει ένα ποιητικό έργο ενός Ισπανού δραματουργού, του Αλφόνσο Σάστρε, γραμμένο το 1962. Το έργο λέγεται «Η χαμένη κούκλα». Ένα έργο για παιδιά και για μεγάλους, για μεγάλους που νιώθουν παιδιά, με ευαισθησία. Ένα έργο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον καυκασιανό κύκλο με την κοιμωλία του Μπρέχτ. Κάτι χρόνια κι αν περνούν οι τι, χι των ανθρώπων νοιάζει. Έτσι. Ξέρουμε παρόμοιους τρίλους στην παλιά Αμερική, που τους είχαν οι Ινδιάνοι πριν, απ' τον Κολόμπο εκεί. Στον Εβραίο τα χρονικά, ως και στην Οκεάνια είχαν τέτοια μυστικά. Και τώρα η ιστορία του κύκλου ακολουθεί κι ίσως ακούγοντάς την κανείς σας θυμηθεί. Δίκαιο Σολομώντα το βιβλικό σπαθί. Έχουμε μια αδυναμία στο Μπρέχτ, γιατί το 2009, αν θυμόσαστε, είχαμε ανεβάσει τη Σολομόντια Λύση του φίλου μας, του Γιάννη του Καλατζόπουλου, όπου και αυτό το έργο εμπνευσμένο από τον κύκλο με την κοιμωλία του Μπρέχτ. Εδώ όμως έχουμε ένα έργο για παιδιά, με ρήμα, ένα ποιητικό κείμενο ομοιοκατάληπτο. Ξέρετε την ιστορία του κύκλου με την κοιμωλία? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάποιος ακουστά θα το έχει. Γιατί ένα έργο το οποίο είναι ποιητικό έχει δυσκολία στην ερμηνεία του. Παρ' όλα αυτά, οι ηθοποιοί μου, που θα τους παρουσιάσω ξεκινώντας από την Άννα τη Φωκά, η οποία είναι και ταμεία στο συλλόγου μας, κάνει την κακομαθημένη Λολίτα, ένα πλουσιό κόριτσο, το οποίο παρατά την κούκλα της στον δρόμο. Η Μπαλονού δίπλα της είναι η Χρυσούλα η μαρκά του, η οποία είναι η Μπαλονού. Είναι η φτωχή βιοπαλαιστής της γειτονιάς, η οποία παλεύει κάθε μέρα, φουσκώνει μπαλόνια για τα παιδιά, παίζει μαζί τους και παρόλα αυτά είναι εκεί μαζί με όλους. Αλλά είναι και αυτή που θα δώσει μάλλον τη λύση, μαζί με τον Παλιατζή. Ο Παλιατζής είναι ο Μπάμπης ο Παπαϊωάννη, χρόνια και αυτός στο Ερασιτεχνικό Θέατρο, παίζει το ρόλο του δικαστή κατά τον καυκασιανό κύκλο. Δηλαδή είναι ο Παλιατζής, ο βιοπαλαιστής και αυτός, ο οποίος δίνει τη λύση. Δίνει τη λύση στο έργο. Και της κούκλας μας τη θέση είναι ακριβώς στη μέση. Λολίτα, έλα εδώ. Πιάσε το ένα χέρι. Και εσύ κοίτα το άλλο. Ποια είναι η αληθινή κυρά της, τώρα απόφαση θα βγάλω. Γιατί μόνο αυτή θα έχει τη δύναμη και τη σβερτάδα, την κούκλα έξω να τραβήξει. Να σου χαρώ την εξυπνάδα. Άδικη κρίση που θα γίνει. Η χεροδύναμη η δούλα. Και η καημένη η Λολίτα. Αμάθητη και αδυνατούλα. Θα ακούσεις πρώτα το αδυνατούλα και όπως είσαι εκεί κατευθείαν θα γυρίσεις. Πιανού είναι η κούκλα. Η κούκλα είναι σε αυτόν που την έχει, που είναι ιδιοκτησία ή σε αυτόν που τη φροντίζει. Ποιος φροντίζει λοιπόν την κούκλα? Αυτή που τη βρίσκει στον δρόμο, που είναι η Διονυσία, η Κακονύχτη, η Πάκα του έργου, το φτωχό κορίτσι, το οποίο
με πολύ μεγάλη αγάπη αγκαλιάζει την κούκλα και έχει τη φροντίδα, πηγαίνει γρήγορα στον, στον τσαλιάρι που τον κάνει ο Άρης ο Γεράκης, γιατί έχει την ικανότητα να χειρουργεί και κούκλες. Και τις κάνει καλά. Έχει βέβαια και δύο τρελούς βοηθούς. Είναι κάτι που πρόσθεσα εγώ στο έργο, το οποίο είναι έτσι ένα κωμικό στιγμιότυπο. Έτσι έχουμε κάνει μια διπλή διανομή. Είναι η ομάδα έχει αναπληρωματικούς. Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να είχαμε και όλους τους ρόλους. Λοιπόν, είναι η Μαρία η Μαντωνανάκη, σωστά, κριτικιά. Η κριτικιά που παντρεύτηκε στην Θεσσαλονίκη. Και είναι κοντά μας. Και θα τη δείτε λίγο αργότερα. Γιατί αναγκάστηκε να πάει στην Κρήτη, οπότε δεν ήταν στις τελευταίες πρόβες. Αλλά το έργο αυτό έχουμε σκοπό να παίζεται για αρκετά μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε κάθε Σαββατοκύριακο. Όποτε λοιπόν οι ηθοποιοί είμαστε είναι ελεύθεροι, το έργο θα είναι ανοιχτό για τα παιδιά. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 24, 25, 26 Μαρτίου, στις 6 ώρα, στο χώρο που μας έχει παραχωρήσει ο Δημήτρης ο Καλαφάτης. Στο χώρο Capitol, που τον έχουμε φτιάξει με πολύ μεράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.